Μιλώντας στην εκδήλωση με θέμα Αμερικανικές εμπορικές ευκαιρίες στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, που διοργάνωσαν από κοινού το Κυπριακό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο, ο βοηθός αναπληρωτής Υπουργός Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Kenneth Hyatt, αναφέρθηκε σε σημαντικά ωφέλη που θα προκύψουν από την επανένωση της Κύπρου σε όλους τους τομείς της οικονομίας: εμπόριο, τουρισμό, ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία και ιατρικό εξοπλισμό. Το 2014 σημείωσε στον τραπεζικό τομέα και στον τομέα ενέργειας έγιναν επενδύσεις πέραν των 2 δισεκατομμυρίων από αμερικανικές εταιρείες. Cyprus is becoming an increasingly attractive destination. And in an increasingly complex region, Cyprus is a more appealing commercial venue than it ever has been. Ο Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι με την λύση θα υπάρξει δυναμική ανάπτυξη στον πιο ελπιδοφόρο για επενδύσεις τομέα αυτό της ενέργειας και ειδικότερα στην εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, με έμμεσες υποδείξεις για τα ωφέλη από μία συνεργασία με την Τουρκία. Στο δικό της χαιρετισμό, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, Κάθλιν Ντόχερτι, ανέφερε ότι με την επανένωση η Κύπρος θα έχει ένα λαμπρό μέλλον. Την εκδήλωση χαιρέτησαν τόσο ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ όσο και ο πρόεδρος του Τουρκοκυπριακού Επιμελητηρίου. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, επιχειρηματίες και ηγετικά στελέχη τραπεζών. Σημειώνεται ότι ο βοηθός αναπληρωτής Υπουργός Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών φιλοξένησε ήδη στην Κύπρο συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας.